Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο. Θα πω δύο λόγια για τον κύριο Μελετόπουλο. Είναι διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης. Ο Μελέτης Μελετόπουλος είναι διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου Γενέβης, εκπαιδευτικός και ηλικιάρχης Ιωνίου Σχολής. Παράλληλα, διδάσκει σχολή πολέμου αεροπορίας και έχει διδάξει ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Ως σύμβουλος του Υπουργού Δημοσίας Τάξης το 1993-94 σχεδίασε τον νόμο για την ένταξη των σωμάτων ασφαλείας στις πανελλήνιες εξετάσεις και την οριστική κατάργηση των προσλήψεων με πελετειακά κριτήρια. Κάνατε μεγάλη ζημιά στο πολιτικό σύστημα, κύριε Μελετόπουλε. Γι' αυτό δεν σας πάνε. Διεύθυνε τα περιοδικά Νέα Κοινωνιολογία 1988-2010 και Νέα Πολιτική 2005-2017 των εκδόσεων Παπαζήσι. Έχει συγγράψει 9 επιστημονικά έργα και ένα ιστορικό μυθιστόρημα, Ο Άρχοντας με τα Πολλά Πρόσωπα, ένα εξαιρετικό βιβλίο, το έχουμε παρουσιάσει και στην Πάτρα. Κατά τη διάρκεια της διετούς στη Δία του στο πολιτικό ναυτικό, υπηρέτησε εθελοντικά στην Λίμνο. Ο λόγος εσάς, κύριε Μελετόπουλε. Θέλω όχι μόνο να ευχαριστήσω τον Φωκίωνα για την τιμητική πρόσκληση, αλλά και να τον συγχαρώ, διότι σπάει κάπως την απίστευτη σιωπή που υπάρχει εν ώψη των ευρωεκλογών σχετικά με τη σχέση της Ελλάδας με την Ευρώπη. Διαβάζουμε κάθε μέρα και ακούμε για δημοσκοπικά ευρήματα, κουτσομπολιά για υποψηφίους, χαρακτηριστικά των διαφόρων, ας πούμε, αν θέλετε, καταλόγων υποψηφίων ευρωβουλευτών. Ακούμε οτιδήποτε άλλο εκτός από μια συγκροτημένη συζήτηση για το τι κάνουμε στην Ευρώπη, για το ποιος θα στείλουμε στην Ευρώπη, για το ποιοι είναι οι σκοποί μας στην Ευρώπη, για την ίδια την Ευρώπη, το μέλλον της, αν εμείς οι Έλληνες έχουμε άποψη για την Ευρώπη. Δεν υπάρχει καμία απολύτως συζήτηση. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει, ότι η ελληνική κοινή γνώμη και το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν έχουν άποψη, σκέψη, ιδέα, στόχο για την ελληνική παρουσία στην Ευρώπη και εύχομαι η απόψινή βραδιά, κύριε Ζαΐμι, να συμβάλλει στο να ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση. Λοιπόν, πρώτα θα πω δύο λόγια για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και σας μιλάει άνθρωπος που έχει ζήσει πολλά χρόνια στην Ευρώπη, στο κέντρο της Ευρώπης, στην Ελβετία, και την Ευρώπη τη λατρεύω. Το σχολείο που διευθύνω έχει αδελφοποιηθεί με 5 ευρωπαϊκά σχολεία στη Βαρκελόνη, στη Βουδαπέστη, στην Ιταλία, στη Φλωρεντία, στο Παρίσι, στο Βερολίνο. Άρα δεν, ας πούμε, είμαι κάποιος τριτοκοσμικός τύπος ο οποίος αισθάνεται προς την Ευρώπη αποστροφή, κόμπλεξ κτλ. Έχω ζήσει πολλά χρόνια στην Ευρώπη, την ξέρω, είμαι Ευρωπαίος. Θεωρώ άλλωστε ότι ο Έλληνας είναι Ευρωπαίος γιατί η Ευρώπη είχε ως αφετηρία την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό που σκέφτομαι για την Ευρώπη είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα απέτυχε παταγωδώς να ανταποκριθεί και να υλοποιήσει το όραμα των εμπνευστών της. Εάν διαβάσετε, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις ενταξιακές προετοιμασίες της Ελλάδας και για τη Συμφωνία Σύνδεσης του 1961 και για την ένταξή μας του 1979. Εάν διαβάσετε λοιπόν αυτά που έλεγαν οι ίδιοι Ευρωπαίοι όταν ξεκίνησε η συζήτηση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για το μέλλον της Ευρώπης ως μιας ενιαίας, ας πούμε, γεωπολιτικής και γεωοικονομικής οντότητας, αλλά και αν διαβάσετε και το τι έλεγαν και οι Έλληνες που θέλησαν, οι Έλληνες πολιτικοί, οι Έλληνες διανοούμενοι, είσαι εξ αυτών ο μέγας συμπατριώτης σας, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, το οποίο έχω γράψει και τη βιογραφία. Εάν διαβάσετε τι έγραφαν, πώς έβλεπαν την Ευρώπη, θα διαπιστώσετε ότι η Ευρώπη σήμερα έχει αποτύχει παταγωδώς να υλοποιήσει το αρχικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Η Ευρώπη σήμερα είναι μια χαλαρή συνεργασία κρατών, δεν χρησιμοποιώ καν τον όρο συνομοσπονδία, είναι μια συνεργασία κρατών που το καθένα από αυτά έχει τη δική του στόχευση, τη δική του πολιτική, τα δικά του γεωπολιτικά συμφέροντα. Υπάρχει πλήρης αδράνεια και αποτυχία, επισημάθηκε από τον κύριο Καλλιτερίδη, στη δημιουργία μιας κοινής αμυντικής δομής, ώστε η Ευρώπη να αποκτήσει μια, ας πούμε, γεωπολιτική οντότητα ενιαία. Δεν υπάρχει κοινή εξωτερική πολιτική. Υπάρχει όμως κοινό νόμισμα, όχι σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε πολλά. Κοινό νόμισμα, λοιπόν, αυτό επελέγει να δημιουργηθεί ως, αν θέλετε, μια πρώτη έμπρακτη εφαρμογή της ενοποίησης. Κοινό νόμισμα χωρίς κοινό Υπουργείο Οικονομικών, χωρίς κοινό φορολογικό σύστημα,
χωρίς κοινό δημοσιοποιητικό σύστημα είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Δηλαδή χώρες όπως η Ελλάδα, αδύναμες, με μικρό κατακεφαλήν ΑΕΠ, να έχουν το ίδιο νόμισμα με μεγάλες βιομηχανικές χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία, πρωτοετή φοιτητή οικονομικών αμερικανικού ας πούμε ή αγγλικού πανεπιστημίου, το λέω για να αναφερόμαστε σε χώρες εκτός Ευρώπης, να ρωτήσετε, θα γελάει. Πώς είναι δυνατόν διαφορετικές χώρες από το ίδιο νόμισμα? Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, επομένως, βλέπω λοιπόν μια Ευρώπη η οποία απλά αυτοικανοποιείται να αυτοαποκαλείται Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε αυτή λοιπόν την χαλαρή συνεργασία υπάρχει όμως μια δομή που είναι η γραφειοκρατία των Βρυξελών, η οποία είναι ένας πολύ συγκροτημένος μηχανισμός, η οποία όμως δεν έχει δημοκρατική λογοδοσία. Δεν είναι ένα όργανο που παράγεται κατευθείαν από τη βάση. Είναι το Ευρωκοινοβούλιο βέβαια, αλλά η δύναμη είναι στην γραφειοκρατία των Βρυξελών. Όπως όλες οι γραφειοκρατικές δομές σε χαλαρά συστήματα, έτσι και αυτή έχει καταστεί κατ' ουσία το κέντρο των αποφάσεων. Αλλά αυτό δεν ελέγχεται. Εδώ βγήκε ο βοηθός του εκπροσώπου τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με παρακαλώ να μην μεταφέρεται το πρόβλημα μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας στην ταξιδιωτική πορεία της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας έκανε και μάθημα. Έτσι, επομένως δεν ελέγχεται. Τα κράτη-μέλη λοιπόν δεν έχουν άποψη για το πώς θα γίνει ας πούμε, η ενταξιακή πορεία ενός τρίτου μέρους. Λοιπόν, θα επανέλθω στην Αλβανία. Θέλω να πω λοιπόν με όλα αυτά ότι αυτή η θλιβερή εικόνα μιας Ευρώπης που δεν μπορεί να βρει ένα κοινό βηματισμό έχει όμως πάρα πολύ σοβαρές γεωπολιτικές επιπτώσεις. Διότι πολύ σωστά είπε ο κ. Καλλιτερίδης πριν ότι ο επόμενος στόχος της Ρωσίας είναι η Ευρώπη. Μην ξεχνάτε ότι ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι η μεγαλύτερη τραγωδία του 20ου αιώνα υπήρξε η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό είναι πολιτική δήλωση. Είναι πρόγραμμα ότι θα ξαναφτιάξω την Σοβιετική. Αν μάλιστα εκλεγεί ο Τραμπ στην Προεδρία της Αμερικής, αν έτσι δεν είναι βέβαιο, είναι μια σοβαρή πιθανότητα όμως, τότε δεν θα συγκρατεί τίποτα πλέον τον Πούτιν από αυτό. Αν ο Πούτιν επιβάλλει στην Ουκρανία, τέλος από τη θέλησή του με τον Α ή Β τρόπο, τίποτα δεν θα συγκρατεί τον Πούτιν. Επομένως, ως προς την γεωπολιτική του, την επέκταση της ρωσικής γεωπολιτικής περιοχής στην κεντρική και δυτική Ευρώπη. Κυρίως βέβαια αρχικά στην Πολωνία, σε αυτές τις χώρες που συνορεύουν. Λοιπόν, και η Ευρώπη δεν θα έχει τρόπο να αντιδράσει απέναντι σε αυτό. Αυτή τη στιγμή ο μόνος μηχανισμός που προστατεύει την Ευρώπη είναι η Αμερική. Τελεία. Έτσι, αυτό είναι απολύτως σαφές, ακόμη και η Γαλλία που έχει πυρηνικά, χωρίς την παρουσία της μέσα στο ΝΑΤΟ και γενικά στο όλο το ευρωατλαντικό σύστημα, είναι πολύ αδύναμη. Λοιπόν, αυτή την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας, ως κοινωνία, ως κόμματα, έτσι κτλ. Όταν συζητάμε για την παρουσία της Ελλάδας στην Ευρώπη. Δηλαδή, μη φαντασιωνόμαστε την Ελλάδα ότι είναι μέλος μιας Ευρώπης η οποία θα λειτουργεί για μας ως μηχανισμός γεωπολιτικής προστασίας και οικονομικής, ας πούμε, αρρωγής. Γιατί αυτό είναι η μεγάλη παρεξήγηση στη συζήτηση. Ότι λέμε ότι είμαστε στην Ευρώπη, εντάξει. Βεβαίως, ο σκοπός του Καραμαλίου του μας έλεγε στην Ευρώπη ήταν αυτός. Αλλά ποια άλλη ήταν η Ευρώπη το 1977-1978 και άλλη η Ευρώπη σήμερα. Τότε η Ευρώπη ήταν πραγματικά μια ολιγομελής ένωση κρατών που ήθελαν ειλικρινά να μετασχηματιστούν σε μια ενιαία οντότητα, έτσι, χωρίς να είναι ακόμα σαφή τα χαρακτηριστικά, αλλά αυτή ήταν η πρόθεση. Επομένως, η ένταξή μας θα έχει ως λογικό συμπέρασμα τη θωράκισή μας. Σήμερα δεν υπάρχει αυτή η Ευρώπη και μην επαναπαυόμεθα ότι η παρουσία μας στην Ευρώπη και η ένταξή μας στην Ευρώπη είναι σαν να είμαστε μία πολιτεία των ΗΠΑ. Έτσι, δεν είναι αυτό. Προσοχή πάρα πολύ, αυτό η βάση της συζήτησης να είναι ρεαλιστική. Λοιπόν, έρχομαι στην θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Πριν από μερικές εβδομάδες στην Ελλοαμερικανική Ένωση μιλήσαμε για το θέμα της ελληνικής κοινότητας στην Αλβανία. Ο πρέσβης Αλέξανδρος Μαλλιάς, ο Άγγελος Συρίγος και ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κεφαλογιάννης. Είπε λοιπόν ο Κεφαλογιάννης ότι ξέρετε, εμείς λέει αξιοποιούμε την Ευρώπη και πολύ, πολύ σωστά δηλαδή, δεν διαφωνώ σε αυτό, διότι έχουμε συνδέσει την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας με την προστασία της ελληνικής ομογένειας.
Λοιπόν, και βάζουμε, δημιουργούμε θέματα στην Αλβανία για αυτό το θέμα. Λοιπόν, εγώ του είπα το εξής, ότι αυτό που λέτε είναι εθνικά ωφέλιμο, αξιέπαινο, πλην όμως ΦΕΦ αναποτελεσματικό. Διότι αυτό ακριβώς το μοντέλο ακολουθήσαμε με την Τουρκία. Και το αποτέλεσμα, ξέρετε ποιο ήταν, η Τουρκία να αδιαφορήσει και να εγκαταλείψει την ενταξιακή της, ας πούμε, κατεύθυνση προς την Ευρώπη και να επιδεινωθεί πάρα πολύ, δηλαδή σε υπερβολικό βαθμό, η υπεριελιστική της στάση προς την Ελλάδα. Η αναθεωρητική της στάση προς την Ελλάδα. Δηλαδή, όχι μόνο η Τουρκία δεν γκάμφθηκε και δεν εξημερώθηκε, έτσι θυμάμαι λέγανε τη φράση, τη δεκαετία του 90-2000, η εξημέρωση του θηρίου. Κανένα θηρίο δεν εξημερώθηκε. Η Τουρκία βλέπει, δεν με θέλετε στην Ευρώπη όπως είμαι. Θα γίνω εγώ όπως με θέλετε εσείς για να μπω στην Ευρώπη. Δεν πειράζει, δεν μπαίνω ποτέ. Φέρε μου το Αιγαίο τώρα. Τουρκετζή, προσοχή. Αυτό λοιπόν το μοντέλο το δοκιμάσαμε την Τουρκία και απέτυχε. Θεωρούμε δηλαδή την Ευρώπη ως ένα μηχανισμό εξημέρωσης των εχθρών μας. Θεωρούμε την Ευρώπη ως ένα πεδίο στο οποίο μπορούμε να, κατά κάποιο τρόπο, να εξουδετερώσουμε χώρες και δυνάμεις τις οποίες φοβόμαστε. Λοιπόν, αυτό δεν παίζει. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι δεν είναι η Ευρώπη ο τρόπος με τον οποίο θα, ας πούμε, θωρακιστούμε και θα αισθανόμαστε ασφαλείς έναντι του πλήθους αναθεωρητικών δυνάμεων που μας περιβάλλουν. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να συζητήσουμε για το θέμα της σχέσης μας με την Ευρώπη είναι το μεταναστευτικό, βέβαια. Διότι διαρκώς οι Βρυξέλλες κουνάνε το δάχτυλο στην Ελλάδα για το θέμα της μετανάστευσης, βγάζουν ανακοινώσεις, εκθέσεις κτλ. Ότι κακομεταχειρίζονται τους μετανάστες κτλ. Μακράν εμού οποιαδήποτε διάθεση μη ανθρωπιστικής μεταχείρισης των μεταναστών. Είμαστε άνθρωποι, είμαστε χριστιανοί, είμαστε Έλληνες, έτσι πάντοτε η φιλοξενία κτλ. Είναι στοιχεία της ιδιοσυστασίας μας. Αλλά υπάρχει ένα όριο. Λοιπόν, υπάρχει μια χωρητικότητα σε μετανάστες. Την οποία προπολού την έχουμε υπερβεί κατά τη γνώμη μου, έτσι, αλλά νομίζω κατά τη γνώμη όλων. Λοιπόν, επομένως, οι χώρες της Ευρώπης ή δεν ενδιαφέρονται για τι γίνεται στην Ελλάδα, γίνεται μακριά, ή δεν βλέπουν το πράγμα όπως εμείς. Το βλέπουν αλλιώς το μεταναστευτικό. Πώς το βλέπουν? Η Ευρώπη λοιπόν έχει δύο προβλήματα που εμείς δεν τα έχουμε. Το ένα πρόβλημα είναι οι ενοχές για την αποικιοκρατία. Υπενθυμίζω ότι η αποικιοκρατία των ευρωπαϊκών χωρών στον τρίτο κόσμο ήταν φεκαλέα. Έτσι, το Βέλγιο εξόδωσε 1 εκατομμύριο Κογκολέζους. Οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Ισπανοί. Και οι Γερμανοί. Φωνιάνε των λαών. Δηλαδή. Οι Πορτογάλοι, οι Ολλανδοί. Αυτοί είχαν φοβερά εγκλήματα στον τρίτο κόσμο. Οπότε, προσοχή τώρα. Οι ενοχές για αυτά τα εγκλήματα δημιουργούν τώρα μία αδράνεια, μία παραλυσία θα έλεγα, μπροστά στη μαζική εισέλευση στην Ευρώπη αφρικανικών και ασιατικών πληθυσμών. Μπλοκάρουν. Δεν μπορούν να το διαχειριστούν ψυχολογικά. Επομένως, εκεί δεν υπάρχει καμία βούληση. Μαζί με ένα ιδεολόγημα λοιπόν το οποίο έχει αναπτυχθεί στην Ευρώπη, που είναι το ιδεολόγημα της πολυπολιτισμικότητας, το οποίο είναι ανύπαρκτο. Δεν υπάρχει πολυπολιτισμικότητα, δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία πολυπολιτισμικότητα. Υπήρξε πάντοτε υποκατάσταση ενός μοντέλου, ενός σχήματος, ενός πληθυσμού από ένα άλλο. Και μόνο αυτό. Επομένως, δηλαδή η πολυπολιτισμικότητα λειτουργεί σαν ένας γέφυρας για τη μετάβαση από έναν πολιτισμό σε έναν άλλο πολιτισμό. Αυτό που γίνεται στην Ευρώπη τώρα. Λοιπόν, εγώ ξέρω το Παρίσι από το 1980, πήγα πρώτη φορά. Έχω πάει άπειρες φορές, αλλά φέτος είχα να πάω πολλά χρόνια, ξέρω εγώ 6-7, και πρέπει να σας πω ότι πήγα στο Παρίσι λοιπόν το Φεβρουάριο και το Παρίσι δεν είναι ευρωπαϊκή πόλη. Δεν είναι ευρωπαϊκή πόλη. Λυπάμαι που το λέω έτσι, ας πούμε, ομά, δεν είδα μία πόλη της Ευρώπης. Είδα μία πόλη του τρίτου κόσμου, απρόσωπη. Δεν είναι μόνο ο πληθυσμός του στο Παρίσι, είναι ότι έχει αλλάξει και το μοντέλο, το κοινωνικο-πολιτισμικό, ο τρόπος που οδηγάνε, ο τρόπος που μιλάνε, έτσι. Δεν είναι μια ευρωπαϊκή πόλη. Στις Βρυξέλλες, από τα ανάκτορα και κάτω, δεν είναι ευρωπαϊκή πόλη. Έτσι, όποιος έχει πάει στις Βρυξέλλες, Μασαλία, δεν είναι ευρωπαϊκή πόλη. Το Λονδίνο, δεν είναι ευρωπαϊκή, εκεί είναι
Εκεί το έχουν τερματίσει, έτσι έχουν δήμαρχο, ξέρω, Ινδό, πρωθυπουργό Ινδό, πρωθυπουργό στην Ουγγαρία, Πακιστάνο, κλπ. Εκεί το αυτό έχει προχωρήσει πολύ. Αλλά θέλω να πω, παρακαλώ πολύ, ότι αυτό το πολυπολιτισμικό μοντέλο είναι απλώς μια άλλη ονομασία για να πούμε ότι τελειώνει ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και στη θέση του εγκαθιδρύεται κάτι άλλο. Και αυτό που σας λέω δεν είναι ούτε ακροδεξιό, ούτε φασιστικό, ούτε σοβινιστικό, ούτε νατιβιστικό. Είναι απλώς μια κοινωνιολογική, στατιστική, φωτογραφική παρατήρηση. Αλήθεια. Λοιπόν, τώρα η Ελλάδα, επομένως, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάση θυσία πρέπει να είναι. Έτσι, εγώ υποστηρίζω πάντοτε ότι η σωστή στάση είναι να είσαι παρόν στα διεθνή φόρα, αλλά να είσαι παρόν με έναν ενεργητικό τρόπο. Δηλαδή, αν δεν ήταν ο Καποδίστριας εκπρόσωπος της Ρωσίας στην Ιερά Συμμαχία, θα είχε περάσει πρώτες του Μέτερνιχ το Μάιο του 2021 να έχει κατασταλεί η Επανάσταση. Επειδή ήταν εκεί λοιπόν, εγώ διαφωνώ, ας πούμε, με την αποχώρηση της Ελλάδας από τον ΝΑΤΟ το 1974. Έπρεπε ο Καραμαλής να πάει στο ΝΑΤΟ και να μπλοκάρει τις αποφάσεις. Να πει ότι θα μπλοκάρω, βάζω βέτο σε όλες τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ, δεν θα φύγουν οι Τούρκοι από την Κύπρο, παραδείγματος χάρη. Επομένως, λέω ότι να είμαστε στην Ευρώπη είναι απολύτως απαραίτητο, αλλά εκεί που διαφωνώ είναι στον τρόπο με τον οποίο είμαστε στην Ευρώπη. Γιατί είμαστε στην Ευρώπη με έναν τρόπο στην καλύτερη περίπτωση παθητικό, στη χειρότερη αυτοϋπονομευτικό. Είτε αυτοϋπονομευτικό με την έννοια ότι ευρωβουλευτές υποκινούν, ας πούμε, ψηφίσματα εναντίον της Ελλάδας για να υπηρετήσουν τη δική τους ιδεολογία κτλ. Και είτε με την έννοια της γελιοποίησης, διακόμπευσης με ευρωβουλευτές που εκτίθενται σε σκάνδαλα κτλ. Λοιπόν, τι χρειάζεται λοιπόν. Χρειάζεται μια πάρα πολύ ισχυρή εκπροσώπηση της Ελλάδας. Όταν ήμουν λοιπόν φοιτητής, θυμάμαι ότι στην Ευρώπη μας εκπροσωπούσαν ο καθηγητής Ευγένης, ο Κωνσταντίνος Καλλίας, τέτοιοι άνθρωποι. Έτσι. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ να αναδείξουμε μια ευρωομάδα. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε με αυτό που λέω, γιατί ακούω τη σχολή. Πρέπει λοιπόν να αναδείξουμε λοιπόν μια ομάδα ευρωβουλευτών. Ακούστε, εγώ λέω την άποψή μου. Δεν είμαι πολιτικός, είμαι πολίτης. Έτσι, παρακαλώ, ο καθένας έχει την άποψή του. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι βασική προτεραιότητα σε ευρωεκλογές είναι να αναδείξουμε ισχυρή ευρωομάδα. Άνθρωποι οι οποίοι να έχουν άποψη, να έχουν τις ικανότητες να μας εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη και κυρίως να υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής ανάμεσα στους ευρωβουλευτές. Δηλαδή 21 ευρωβουλευτές στο βάρος στην Ευρώπη να έχουν κοινή αντίληψη για το εθνικό συμφέρον. Όχι δηλαδή, τι γίνεται σήμερα, εντάσσονται σε διαφορετικές ομάδες κόμματα του Ευρωκοινοβουλίου, τα οποία έχουν μεταξύ τους διαφορετικές αντιλήψεις. Οι Έλληνες ευρωβουλευτές σύρονται στην κατεύθυνση του κόμματος, του Ευρωπαϊκού Κόμματος του Ιωαννίου. Εντάξει, αυτό σε κάποιο βαθμό θα συμβεί. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει και μια εθνική συνεννόηση όλων των ευρωβουλευτών σχετικά με ορισμένους στόχους που πρέπει να υπηρετήσουμε ως Ελλάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Λοιπόν, και καταλήγω λοιπόν στο εξής, ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν έχει ένα εθνικό όραμα με κοινή συμφωνία. Δηλαδή ως κοινωνία, ως πολιτικό σύστημα, ως βουλή, ως σύνολο κομμάτων του δημοκρατικού τόξου, δεν έχουμε διατυπώσει ένα δόγμα για το τι θέλουμε να είμαστε ως χώρα. Τι θέλουμε να είμαστε. Έχουμε κάποια αντίληψη για τον εαυτό μας. Έχουμε κάποια αυτοεικόνα. Έχουμε κάποιο σχέδιο με 5 σημεία. Η Τουρκία έχει. Η Αλβανία έχει. Τα Σκόπια έχουν. Ξέρω εγώ, η Βουλγαρία έχει. Βλέπετε τη Βουλγαρία με τι ταχύτητα εξελίσσεται. Έτσι. Εμείς δεν έχουμε. Αυτή η συζήτηση εκκρεμεί στην Ελλάδα. Υπήρχε μια τέτοια συζήτηση. Τη δεκαετία του 70 θέλαμε να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχε. Και παρά που τα κόμματα της τότε αντιπολίτευσης δεν συμφωνούσαν, το υπηρέτησαν κι αυτοί όμως. Γιατί κατά βάθο συμφωνούσαν. Στη συνέχεια ήταν να μπούμε στο κοινό νόμισμα. Υπήρχε κάποιο σκοπό. Να μπει η Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα. Μετά, όταν μπήκαμε στον 21ο αιώνα, πάψαμε να έχουμε κάποιο εθνικό όραμα για το μέλλον. Αν δεν διατυπώσουμε ένα όραμα, αν δεν αρχίσει μια συζήτηση η οποία να μας οδηγήσει στη διατύπωση ενός οράματος με κοινωνική στήριξη και εθνική συνένεση, δεν θα πάμε πουθενά, θα καθόμαστε στάσιμοι και στην ιστορία πρέπει να σας πω
κυρίες και κύριοι, ότι η στασιμότητα συνεπάγεται εντροπία. Δηλαδή σταδιακή απώλεια ενέργειας και διάλυση ενός συστήματος. Δηλαδή έχεις κάποιο στόχο για τον επενδυτή και πηγαίνεις προς εκεί, ή δεν πας πουθενά και αρχίζεις να πηγαίνεις προς τα πίσω. Η εντροπία είναι η λέξη με την οποία θα κλείσω την δικιά μου σύντομη παρέμβαση. Εντροπία σημαίνει, είναι ένας όρος της φυσικής επιστήμης. Η Ελλάδα ξεκίνησε τον 20ο αιώνα με πάρα πολλά προβλήματα. Μια κοινωνία με πολλές όψεις επανάπτυξης, εξαρτημένη, με αποικιοκρατικά χαρακτηριστικά, αλλά ήταν μια πολύ ζωντανή κοινωνία. Είχαμε μεγάλες κοινότητες εκτός Ελλάδος, στον Πόντο, στη Μικρά Ασία, στην Κύπρο, στην Αίγυπτο, υπήρχε Βόρεια Ήπειρος, υπήρχε Ανατολική Ρωμυλία και σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα όλα αυτά τα χάσαμε. Χάσαμε την Ήπειρο και την Εύβο, αποψηλώθηκε η Βόρεια Ήπειρος, χάσαμε τη Βόρεια Κύπρο. Σήμερα έχουμε μείνει εδώ εμείς και εμείς, στο κράτος αυτό. Και είναι επίγον να μην αυτοαπορροφηθούμε από αυτή την εντροπία, έτσι, από αυτή την, αν θέλετε, την εσωστρέφεια και την αυτοαναφορικότητα, αλλά να βρούμε έναν τρόπο να ξαναγίνουμε εξωστρεφείς, να κοιτάξουμε προς τα έξω. Είμαστε ένα σπουδαίο έθνος, έχουμε παρελθόν μοναδικό στην ιστορία και να διατυπώσουμε ένα όραμα για το μέλλον. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι δουλειά πρωτίστως του πολιτικού συστήματος, δευτερευόντως των διανοημένων και δημοσιογράφων και συγγραφέων και τριτευόντως του ελληνικού λαού που θα απληθεί να συμμετάσχει σε αυτή τη συζήτηση. Πρώτα είναι δουλειά του πολιτικού συστήματος. Γι' αυτό και υποστηρίζω και λέω πάντοτε ότι η εκλογή είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, όχι τόσο για το ποιο κόμμα θα ανεβάσουμε στην εξουσία, αλλά για το ποιους ανθρώπους, σε ποιους ανθρώπους θα δώσουμε το δικαίωμα να μας εκπροσωπούν και να διατυπώσουν για μας ένα όραμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν σας άρεσε το βίντεο, αφήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.